Πάρε με λίγο το μαζί. Περνάω, Thank you.
Α, καλά, εντάξει.
Τα σκυλάκια που μόλις είδαμε, πρώτος ο Κράτιστος με το κύριο Φλεροσκούφι Χρήστο. Στην πορεία ξεκινάει η εξέταση, στην πορεία με λουρί. Η εικόνα του σκύλου γενικά στην άσκηση είναι πολύ σωστή. Ο σκύλος κατά τη φάση της ανάπτυξης της άσκησης κινείται πολύ σωστά δίπλα στο χειριστή του. Η μεταβολή θα ήθελα να είναι πιο σωστή από το χειριστή παρά από το σκύλο. Σε κάποια κομμάτια θα ήθελα ο σκύλος να είναι πιο συγκεντρωμένος, χάνει ο σκύλος σε κάποιες φάσεις την προσοχή του. Παρόλα αυτά όμως εκτελεί την άσκηση πολύ καλά. Στην πορεία χωρίς λουρί θα ήθελα ο σκύλος να έχει περισσότερη ένταση κατά τη φάση της ανάπτυξης της άσκησης και σε κάποια σημεία να είναι πιο συγκεντρωμένος πάνω στο χειριστή του. Για το κάτσε, ο σκύλος ξεκινάει την άσκηση, εκτελεί πολύ σωστά. Θα ήθελα στην αναμονή όμως να επιστρέψει ο χειριστής να είναι πιο συγκεντρωμένος ο σκύλος. Για το κάτω, ο σκύλος ξεκινάει την άσκηση πολύ καλά, είναι αρκετά ζωηρός και χαρούμενος δίπλα στο χειριστή του. Εκτελεί την άσκηση πολύ σωστά. Στο κάλεσμα επιστρέφει ο σκύλος στο χειριστή του, είναι πολύ σωστός, με πολύ καλή ταχύτητα. Δέχεται κάποια μικρή βοήθεια στο τέλος της άσκησης από το χειριστή. Στο παρατεταμένο κάτω, ο σκύλος χρειάστηκε 2 εντολές για να κάτσει.
Από εκεί και πέρα εκτελεί την άσκηση πολύ σωστά, μέχρι το σημείο που ο άλλος σκύλος για το κάλεσμα, τη στιγμή που παίρνει το κάλεσμα ο άλλος σκύλος, βλέπουμε η αντίδραση του σκύλου σε πρώτη φάση σηκώνεται, δέχεται εντολή από τον χειριστή, παραμένει στη θέση του, εκτελεί και εκτελεί την εντολή. Ο σκύλος σήμερα είναι επιτυχής. Για την Πούμα και τον κύριο Βρακόπουλο Ανδρέα. Γενικά βλέπουμε ένα σκυλί καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης να είναι πολύ χαρούμενο, πολύ ζωηρό και πολύ χαρούμενο, και αυτό το δείχνει σε διάφορες φάσεις πηδώντας επάνω στο χειριστή. Το ίδιο βλέπουμε και στην πορεία με λουρί, ξεκινάει πολύ χαρούμενη, πηδάει επάνω στο χειριστή της, συνεχίζει την άσκηση καθ' όλη τη διάρκεια, έχει μια πολύ καλή ένταση στο να εκτελεί την άσκηση. Πριν το γκρουπ όμως, στη δεύτερη ευθεία, εκτελεί το κάτσε λίγο λοξά και θα ήθελα να είναι πιο συγκεντρωμένη κατά τη διάρκεια που μπαίνει μέσα στο γκρουπ και κινείται μέσα σε αυτό. Στην πορεία χωρίς λουρί, η ίδια εικόνα, βλέπουμε ένα σκυλί στο να εκτελεί πολύ χαρούμενο. Θα ήθελα όμως μέσα στο group να είναι πιο προσεκτική επάνω στο χειριστή της, και γενικά στην πορεία της σε κάποιες φάσεις τη βλέπουμε να χάνεται σε κάποια σημεία, να γυρίζει πάλι στο χειριστή, να πηδάει πάνω του. Θα ήθελα να έχει λίγο καλύτερη συγκέντρωση. Για το κάτσε, εκτελεί, ξεκινάει την άσκηση, πολύ χαρούμενη. Αυτό μας το δείχνει κι άλλος πηδώντας πάνω στο χειριστή. Εκτελεί το κάτσε, αλλά θα ήθελα να είναι λίγο πιο γρήγορη. Και η θέση της να είναι πιο σωστή, είναι λίγο λοξή. Για το κάτω, η ίδια εικόνα, θα ήθελα η εκτέλεσή της, της άσκησης να είναι λίγο πιο γρήγορη τη στιγμή που δέχεται το κάτω και να είναι πιο σωστή η θέση της. Στο κάλεσμα η αντίδρασή της είναι πολύ καλή, έρχεται πολύ ζωηρά και χαρούμενα στο χειριστή. Στο παρατεταμένο κάτω, βλέπουμε το σκυλί να χρειάζεται δύο εντολές για να κάνει το κάτω. Παρ' όλα αυτά, η αναμονή της και η εκτέλεση της άσκησης είναι πολύ σωστή. Το σκυλί σήμερα περνάει την εξέταση, είναι επιτυχής. Ya,
γυναίκα. Thank you.